συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε. Ο Δήμος μας έκανε διανομή πατάτας, φτηνής πατάτας, όχι δωρεάν πατάτας, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων. Η ποσότητα που διατέθηκε ήταν περίπου 185 τόνοι. Και σαν Δήμος προσπαθήσαμε να κάνουμε και την αντίθετη κίνηση. Δηλαδή, πέρα από το να φέρουμε προϊόντα στο δημόσιο μας, να διώξουμε και προϊόντα. Και κινηθήκαμε να διώξουμε κάποιες ποσότητες λαθιού. Δυστυχώς, οι τιμές που ήρθαν από άλλους Δήμους για να διαθέσουν την παραγωγή μας ήταν πάρα πολύ χαμηλή και γι' αυτό δεν προχώρησε το εγχείρημα. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Ήθελαν να διαθέσουν την ποσότητα με 12-13 ευρώ το πεντόλιτρο στην Θεσσαλονίκη. Παραδοτέως στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένο τύπος που μας ζητούσε 100 τόνους, 20.000 πεντόλιτρα. Αλλά δεν. Ναι, καλά. Οπότε την τιμή εδώ. Ξεκινήσαμε από συνεταιρισμούς. Και θα επίβει και συνέχεια, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα στην τιμή. Ελάτε. Βάλτε τελεία εσείς, κύριε Κρήτη. Να και μόνο συνεχίζοντας αυτό που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, εγώ θα ήθελα να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όχι ότι τι έγινε με την πατάτα, αλλά γενικώς με αυτές τις διαδικασίες σε πολλές περιπτώσεις θα γυρίσει μπούμεραγκ στους ίδιους τους παραγωγούς. Συμφωνώ με αυτό το οποίο και πολύ σωστά δεν είναι δυνατόν όχι με 12, ούτε και με 14 ευρώ το πεντόλιτρο να πάει στην Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού. Διότι όταν η Λακωνία προσπαθεί να αποδείξει και έχει αποδείξει τουλάχιστον ότι το λάδι της είναι πιο ακριβό από αλλού γιατί είναι το καλύτερο, δεν μπορούμε οι ίδιοι και δυστυχώς κάποιοι συνεταιρισμοί το έκαναν αυτό, να το υποβαθμίζουμε και να το υποβιβάζουμε. Γιατί μετά δεν μπορούμε να. Έγινε ο Υπουργός για τη Μάχη. Και σας λέω συγκεκριμένα, έγινε από συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιρισμούς και που δυστυχώς όμως δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό λειτουργήσαν, όμως δυστυχώς υποβίβασαν την αξία αυτού του προϊόντος.